Καλημέρα στους φίλους του καναλιού. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εγώ είμαι εδώ μετά από μια αποχή περίπου 2 εβδομάδων. Με ταλαιπώρησε λίγο μια ίωση και κάτι ζόρικα σκηνικά εδώ στο σπίτι. Στον ελεύθερο μου χρόνο δηλαδή δεν μπόρεσα να κάνω βίντεο γιατί ξέστησα ένα ενιδρίο μου μισό τόνο τροπικό φυτεμένο που ράγισε δυστυχώς. Και ήθελε όλο ξέστημα να σώσω τα ψάρια μου, να σώσω τα φυτά, να βγάλω βυθούς. Να καθαρίσω εξοπλισμούς, να το στείλω για κόλλημα, το περιμένω, θα φτιάξω νέο aquascape και γενικά αφιερώνω πολλές ώρες αυτό το σκηνικό που μου είχε και δεν μπορούσα να κάνω νέο βίντεο. Οπότε, σήμερα αποφάσισα να κάνω ένα σύντομο, πολύ σύντομο βίντεο από κάτι που μου ήρθε την περασμένη εβδομάδα και το βλέπετε μπροστά σας. Είναι το Mega Drive, το Arcade Power Stick. Αυτό είναι ένα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο αξεσουάρ και όχι ιδιαίτερα ακριβό της Sega για το Mega Drive και συγκεκριμένα είχε λανσαριστεί για το πρώτο Mega Drive το 1990 και κατάφερα και το βρήκα κουτάτο. Εντάξει, το κουτί βέβαια δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά καλύτερα με ένα κουτί χτυπημένο, ξέρω εγώ, και φθαρμένο παρά χωρίς καθόλου κουτί πλέον για μένα. Λίγο από flashback φάση, εγώ αυτό το είδα το 1992, παιδιά, πρώτη φορά 10 χρονών στο ζωγράφο, στο σπίτι μιας φίλης της μάνας μου, στο γιο της, που ούτε καν θυμάμαι ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, καλά να είναι. Εκεί είδα πρώτη φορά εγώ το Mega Drive το 1 και είχα πάθει σοκ μαζί με το Sonic και είχε το παλικάρι και αυτό το controller, το Arcade Power Stick και έπαιξα πρώτη φορά Mega Drive βλέποντας το Sonic και αυτήν εδώ την παιχνιδάρα. Συγκεκριμένα αυτό το παιχνίδι, το Altered Beast, το έπαιξα εδώ ακριβώς γιατί το Sonic δεν παίζονταν τόσο καλά και είχα πάθει το σοκ μου. Επίσης αυτό το παιχνίδι αργότερα, μετά από κανένα 2-3 χρόνια, το είδα και το έπαιξα και στα arcades εδώ, γιατί όλα στην Ελλάδα εδώ, παιδιά, ερχόντουσαν λίγο πιο καθυστερημένα, αν θυμάστε καλά. Γενικά τώρα, σαν κατασκευή, είναι πολύ όμορφο. Είναι βαρύ μηχάνημα, κάτσε να το πάμε λίγο πιο εδώ αυτό. Το είχαμε κάνει έτσι λίγο για το εφέ. Λοιπόν, έχει ένα πολύ γιγαντιαίο κλασικό controller stick όπως τα arcades. Μεγάλα εντυπωσιακά massive κουμπιά που θυμίζει κλασικά, ας πούμε, buttons στα arcades. Εδώ έχει το Mega Fire Speed, μπορεί κάποιος να ρυθμίσει την ταχύτητα των buttons. Το Start το βλέπουμε εδώ πάνω. Ξεχωριστό Mega Fire Button για κάθε από τα υπόλοιπα. Είναι βαρύ σαν μηχάνημα, δεν είναι κάτι έτσι της πλάκας. Είναι αρκετά έτσι βαρύτσικο, πολύ εντυπωσιακό, με όμορφες γωνίες. Και αυτό να πούμε επίσης ότι είναι το πρώτο μοντέλο, γιατί αργότερα με το Mega Drive 2 ως γνωστόν λανσαριστήκανε και διαφορετικά αξεσουάρ σαν δεύτερο έτσι facelift
και βγήκε το 6-button arcade power stick που βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή στην εικόνα. Παρ' όλα αυτά, εγώ για θέμα αναμνήσεων, λόγω ότι αυτό το είδα πρώτη φορά και έπαιξα αυτήν εδώ την παιχνιδάρα, αποφάσισα ότι ήθελα να πάρω το πρώτο κοντρολεράκι και πάμε μία λίγο να το δούμε πώς θα παίξει σε ένα άλλο φοβερό arcade παιχνίδι, το οποίο, τι να πούμε, τα λόγια είναι περιτά. Πάμε λίγο μία να το δούμε. Και τώρα μία έτσι λίγο εδώ για πλάκα, τα πλάγια από την τηλεόραση, μια παλιά CRT, κάνει scan lines τώρα, είναι λογικό από την κάμερα, δεν είναι HD, δεν είναι 60Hz. Οπότε, να, εδώ είναι το controller με ενεργοποιημένα τα rapid fire και τα λοιπά, που όταν κάποιος τα πατάει βγαίνουν τα φωτάκια. Εγώ τα έχω έτσι ας πούμε στη μέση. Έχω βάλει Golden Axe 1, την παιχνιδάρα, είμαι στο δεύτερο stage, αρχή, στη χελώνα και πάμε έτσι ένα πολύ γρήγορο να σας πω λίγο τις εντυπώσεις μου πως είναι με το arcade stick. Όπα, καλή φάση, πέσαμε στον κρεμό. Λοιπόν, το controller, ok. Οπα. Ωραίο φαίνεται γενικά. Δεν είναι ζόρικο. Για να δούμε εδώ μισό, γιατί μας παμάρουνε. Είδατε όταν έχετε Facebook ανοιχτά. Λοιπόν, προχωρά. Ακόμα. Ου! Πάρε και εσύ. Πω εγώ να παίξω Golden Axe. Άπειρα χρόνια. Ούτε καν σ' αφήνουν, ε. Κοίτα εδώ. Έλα ένα σαλάιν. Έσχος. Άμα χάνουμε έτσι εδώ, τι θα γίνει στα boss. Το πρώτο level το πέρασα flawless, εδώ να δούμε... Κοίτα εδώ, έλα, έσχος, εντάξει. Δεν ξέρω αν φταίει το stick. Γιατί είναι παιδιά έτσι. Εντάξει, μ' αρέσει λίγο η αμεσότητα. Α, καλά, εδώ, γεια σας τώρα. Έλα. Ναι, κλασικά, με το που χτυπάς τον έναν, σε πετάει ο άλλος. Και μπλέξαμε τα μπούκια μας. Πολύ ωραία. Credit, έλα, πάμε ένα τελευταίο. Δεν ξέρω τώρα αν το arcade stick δεν βοηθάει τόσο πολύ εδώ, ενώ θα ήταν καλύτερα με ένα κλασικό controller pad. Άντε, έσχυ. Κοίτα που πήγε η στάμνα. Έλεος. Άνα κι άλλη. Οπ, μπος. Το μυρίζομαι. Πιστεύω ότι είναι και λίγο συνήθεια το arcade stick.
Αρχίσαμε τα ίδια, αρχίσαμε τα ίδια. Θα το σπάσω το arcade stick. Χάσαμε τον δράκο. Τι λέτε εσείς? Επίσης τώρα το παιχνίδι όσο αφορά συγκριτικά με αντίστοιχα του είδους, δηλαδή το Streets of Rage το 1, εντάξει, μπορείς να ξεφύγεις ρε φίλε. Εδώ, τώρα που το βλέπω, δεν μπορείς να ξεφύγεις άμα σου αρχίσουν έστω μια σφαλιάρα. Είναι πιο γρήγορα οι κινήσεις τους. Δεν υπάρχει και άμυνα. Έλα κουκλίτσα μου. Μας κλέψανε τις στάμνες ρε φίλε. Έλα άλλη μία. Τέλεια. Γεμίσαμε full stamina για να κάνουμε το special magic movement. Πάμε τώρα πάνω στη χελώνα. Θυμάστε αυτή τη σκηνή? Και να θες να πάει στον δράκο, είναι τόσο περίεργα λοκαρισμένα όλα εδώ που δεν γίνεται να πάρει στον δράκο. Όπως τώρα. Σκοτώθηκε. Επειδή τώρα πιο πολύ θα κάνουμε long play Golden Axe παρά έτσι το review, να το κλείσουμε μία. Θα ρίξουμε το Magical Ability. Πάμε. Μακελιό. Και αυτό ήτανε. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο αξεσουαράκι, όχι ιδιαίτερα ακριβό. Πολλές οι αναμνήσεις. Στο χειρισμό του τώρα ο καθένας όπως το πάρει, δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται για όλα τα είδη των παιχνιδιών, δηλαδή όπως είπαμε σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παίξει κάποιο Sonic. Σίγουρα κάποια ποδοσφαιράκια θα είναι πιο fun, τέτοια παιχνιδάκια περίεργα. Άντε έστω και Golden Axe ή Streets of Rage με πάρα πολύ προπόνηση. Αυτό λοιπόν για σήμερα και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε μένει ακόμα λίγος καιρός να μου πείτε πιο... να ψηφίσετε μάλλον πιο περισσότεροι για την κόντρα του πρώτου επεισόδιου Console Wars, που θα είναι και το επόμενο. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο επεισόδιο του DuckTales και στην αρχή του επεισοδίου να διαλέξετε κάποιο από τα 5 παιχνίδια που είναι υποψήφια για το πρώτο Console Wars επεισόδιο. Μέχρι στιγμής νικάει το Robocop εναντίον Terminator και λίγο ακόμα μια εβδομαδούλα για να δούμε πού θα φτάσει το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, για να φτιάξω το πρώτο μεγάλο και δυνατό Console Wars επεισόδιο του καναλιού, που υπόσχομαι ότι θα έχει πολύ γέλιο, θα έχει guests και θα πέσει αρκετός χαβαλές. Sega Arcade Power Stick, Console Hunter Nick και τα λέμε! Dave Whitney wanted the real arcade games at home, so he got them. Mike Rogers wanted them too, but he got a Genesis system by Sega. Why? Check it out. Arcade screen left, Genesis screen right. If they look the same, you've answered correctly. Besides, Genesis has real-life action in sports games, flying games, and adventure games. The hottest library going. So if you want real arcade action, there's only two ways to get it. Dave?
We got your golden axe. Or get Genesis by Sega. We bring the arcade experience home.